Η πρώτη ποινική υπόθεση που εκδικάστηκε στην Κύπρο για το σκάνδαλο των χρυσών διαβατηρίων έπεσε στο κενό. Πρόκειται για Ιρανού οι οποίοι έλαβαν κυπριακή υπηκότητα μέσω του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματο παρουσιάζοντα ψευδιστοιχεία ταυτότητα. Η υπηκότητα δόθηκε και σε Ιρανό που εμφανιζόταν με τρία ονόματα και ήταν καταζητούμενο από την Ήτερπολ για απάτη και υπεξαίρεση μεγάλου χρηματικού ποσού. Στη συνέχεια διαβατήρια δόθηκαν στην μητέρα και στον πατέρα του. Το κακούριο δικαιο Λάρνα Κασαθώ και τα εννέα πρόσωπα που εμπλέκονταν στην υπόθεση. Ανάμεσά του και πολύ γνωστό δικηγόρο. Το μόνιμο κακούριο δικαιο Λάρνα σαθώ... Σε όλου του κατηγορούμενου 1 έω 9 σε όλε τι κατηγορίε που αντιμετώπιζαν, το Κακουριοδικείο εξέδωσε ομόφωνη απόφαση 252 σελίδων. Εντό καταγράφεται το πώ εμφανίστηκε στην Κύπρο ο Ιρανό, με ποια πρόσωπα είχε επικοινωνία, του τραπεζικού λογαριασμού που άνοιξε, τι αγορέ εταιριών και ακινήτων, καθώ και άλλε κινήσει του στη χώρα. Σύμφωνα με το Κακουριοδικείο, η κατηγορούσα αρχή απέτυχε να αποδείξει τα συστατικά στοιχεία των αδικημάτων που αντιμετώπιζαν. Η μία απόδειξη ότι το διαβατήριο περίχε ψευδή η ότι ήταν πλαστό είχε ω συνέπεια τη μη απόδειξη συστατικού στοιχείου των κατηγοριών, το οποίο επέφερε την απόρριψη των κατηγοριών και συνακόλουθα την αθώση των κατηγορουμένων. Ενώ σημαντικό, βάσει τη δικαστική απόφαση, το ότι η αίτηση για πολιτογράφηση δεν συγκαταλέγεται στα επίσημα έγγραφα, έξω και η απόρριψη τη κατηγορία πλαστογραφία επίσημου εγγράφου η δίωξη πρώτη τοποθέτηση τη εταιρεία. Η υπόθεση αυτή δεν αφορούσε ούτε διαφθορά ούτε διαπλοκή. Αφορούσε μία περίπτωση πολιτογράφηση, την οποία το Μάρτιο του 2019 είχαμε καταγγείλει στι αρχέ για να επέμβουν. Πλην όμω ουδέν έπραξαν. Πέραν από τον γνωστό δικηγόρο, ανάμεσα στα πρόσωπα που αθωώθηκαν είναι ο γιο του, καθώ και εργαζόμενοι στο γραφείο του. Σε ό,τι αφορά στα νομικά πρόσωπα, πρόκειται για τέσσερι εταιρείε που παρήχαν διοικητικέ υπηρεσίε. Παρόλο που είχαν δοθεί οδηγίε για ποινική δίωξη και των Ιρανών, δεν έγινε να εντοπιστούν και να οδηγηθούν ενώπιον δικαιοσύνη. Οι αθωοθέντες αντιμετώπιζαν συνολικά 36 κατηγορίε που αφορούσαν μεταξύ άλλων συνωμοσία προ διάπραξη κακουργήματο, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομε πράξει. Η υπόθεση είχε καταχωρηθεί στι 14 Μαου 2021 βάσει του πορίσματο που η Ad Επιτροπή Καλογύρου.